Είναι ευτυχή συγκυρία που η διετής θητεία μου στο ΕΛΗΝ 2020-2022 σαν στο τιμόνι του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΗΝ συνέπεσε με την συμπλήρωση 50 χρόνων από την ίδρυση του Ινστιτούτου. Το Ινστιτούτο έχει επιδείξει έντονη δραστηριότητα καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του σε ό,τι αφορά τη διάχυση της ναυτικής τεχνολογίας στη χώρα μας μέσω επιτυχημένων τακτικών ενημερωτικών παρουσιάσεων, τη διοργάνωση του ετήσιου συνεδρίου κατά τα τελευταία 15 χρόνια και τη συνεργασία με συναφείς, εγχώριους και διεθνείς φορείς. Ήδη πριν από 2 χρόνια, το ΕΛΗΝ συνδιοργάνωσε επιστημονικό συνέδριο με το Βρετανικό Ινστιτούτο Royal Institution of Naval Architects, ενώ φέτος διοργανώνει διεθνές συνέδριο σε συνεργασία με τη Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Ενώσεων Ναυτικής Τεχνολογίας, SEMT, της οποίας είναι μέλος. Επίσης, το Ινστιτούτο έχει συνεισφέρει με ιδέες και προτάσεις στην προσπάθεια του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για τη διαμόρφωση των εθνικών θέσεων που προωθούνται στον IMO, Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, και άλλους διεθνείς οργανισμούς. Στους άμεσους στόχους είναι η συμμετοχή του ΕΛΗΝΤ σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, καθώς και αναπτυξιακά προγράμματα, με στόχο τη διάχυση της επιστημονικής γνώσης στα μέλη μας και στην ευρύτερη ναυτιλιακή κοινότητα. Έχω την ισχυρή πεποίθηση ότι το χρυσό ιουβιλαίο έτος του Ινστιτούτου θα αποτελέσει ένα ορόσημο στην πορεία του και αφετηρία για ακόμα ευρύτερη συμμετοχή του ΕΛΗΝΤ στα δρόμενα της ναυτιλίας που αποτελεί βασικό πυλώνα της ανάπτυξης της χώρας μας. Καλώ δε όλους τους συναδέλφους να υποστηρίξουν τις δράσεις του ΕΛΗΝ πλαισιώνοντας τις τάξεις. Κύριε Γρηγορόπουλε, θα ήθελα τώρα να μας πείτε κάποια χαρακτηριστικά ή κάτι που σας εντυπώθηκε στην διάρκεια αυτή της προεδρίας σας στο ΕΛΗΝ. Είναι γεγονός ότι η προεδρία μου, αν και συνέπεσε με την δυσμενές καθεστώς του κορονοϊού, ήταν πλήρης από γεγονότα. Βέβαια, οι περισσότερες παρουσιάσεις μας γίνανε διαδικτυακά, όπως και οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως και σε όλους τους άλλους φορείς. Όμως, με μεγάλη χαρά βράβευσα τον πρόεδρο του Ναυτικού Επιμελητηρίου και τον πρόεδρο της Ένωσης Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων, τον Γιώργο τον Πατέρα και τον Χαράλαμπο τον Σιμαντώνη. Ενώ επίσης έχουμε αποφασίσει να βραβεύσουμε όταν με το καλό ο εφοπλιστής, ο κύριος Προκοπίου, αναλάβει τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, να το βραβεύσουμε για το ενδιαφέρον του για την ναυπηγική τεχνολογία. Επίσης, τώρα ένα δικό σας μήνυμα θα ήθελα με αφορμή τη συμπλήρωση 50 ετών από την σύσταση του Ινστιτούτου. Η ναυτιλία αποτελεί πυλώνα της ελληνικής οικονομίας, πυλώνα της ανάπτυξης και πιστεύω ακράδαντα ότι θα αποτελεί πυλώνα και στο μέλλον. Θα συνεχίσει να αναπτύσσεται. Η ναυτιλία καλύπτει το 90% του διεθνούς εμπορίου, επομένως θα συνεχίσει να αποτελεί πυλώνα, εφαρμόζοντας τα νέα περιοριστικά μέτρα για τις εκπομπές, θα προσαρμοστεί σύντομα και πιστεύω ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί. Η ναυπηγική τεχνολογία να αναπτύσσεται, το ΕΛΗΝΤ θα πρέπει να παρακολουθεί την ανάπτυξη τεχνολογίας, να ενημερώνει, να κάνει διάχυση της γνώσης στα μέλη του και στην ναυτιλιακή κοινότητα και θα συνεχίσει να αναπτύσσεται αυξάνοντας και τον αριθμό των μελών του.